Με πολύ μεγάλη χαρά, κατά την επίσκεψή μου στη Νέα Υόρκη, είχα την ευκαιρία να συναντήσω σημαντικά πρόσωπα της Ομογένειας, αλλά και βέβαια τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, τον Ελπιδοφόρο. Είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε στο Δημαρχείο του Μπρούκλιν με τον Γερουσιαστή της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, Ανδρέα Γουναρδί, με τον οποίο είχαμε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση σε σχέση με τις σχέσεις μεταξύ του Δήμου Χανίων και του Δήμου του Μπρούκλιν και βέβαια την ιδέα και την σκέψη να προχωρήσουμε τις διαδικασίες και να εξετάσουμε το ενδεχόμενο ώστε να προβούμε σε αδερφοποίηση των δύο Δήμων. Είναι πολύ σημαντικό ότι Έλληνες ομογενείς εδώ στην Αμερική, νέοι σε ηλικία, κατέχουν και διεκδικούν με επιτυχία σημαντικές θέσεις στο δημόσιο βίο και είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Γουναρδής θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο μέλλον. Στη συνέχεια είχαμε μια πολύ σημαντική και ζεστή συνάντηση με την Ομογένεια στο σπίτι του Κρητικού με μια πολύ ευγενική πρόσκληση του Προέδρου του μεγαλύτερου ελληνικρητικού σωματείου Ομόνια, του κυρίου Γιώργου Στυλιανουδάκη, που μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και τον πρόεδρο του άλλου μεγάλου συλλόγου Κρητών, του Μίνωα, είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις και να συζητήσουμε για τα θέματα που απασχολούν την Ομογένεια, αλλά να δούμε και ο Δήμος Χανίων πώς μπορεί να απαντήσει στον τομέα ευθύνης του στα ζητήματα αυτά. Σήμερα είχαμε την εξαιρετική τιμή να συναντήσουμε και τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, τον κύριο Ελπιδοφόρο, να του εκφράσουμε το σεβασμό μας και την αγάπη μας, να του ευχηθούμε καλή επιτυχία στα δύσκολα καθήκοντά του και φυσικά να τον προσκαλέσουμε στην πάντα φιλόξενη γι' αυτόν Κρήτη με την πρώτη ευκαιρία. Πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση με τον Διευθυντή του ΕΟ, τον Κωνσταντίνο του Χαροπόπο, όπου εκεί είχαμε την ευκαιρία να σχεδιάσουμε από κοινού, να ακούσουμε τις ιδέες του σε σχέση με τη διοργάνωση δραστηριοτήτων και μιας μεγάλης επίσκεψης ανθρώπων της επικοινωνίας στην Κρήτη το αμέσως επόμενο διάστημα και τους τρόπους με τους οποίους ο Δήμος Χανίων μπορεί να βοηθήσει όλη αυτή τη σημαντική προσπάθεια η οποία γίνεται. Και βέβαια συναντηθήκαμε και με τον Γενικό Πρόξενο, τον Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου, όπου εκεί ανταλλάξαμε σημαντικές πληροφορίες σε σχέση με τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες και ειδικότερα οι Κρήτες εδώ στην περιοχή της Νέας Υόρκης και τρόπους με τους οποίους μπορούμε να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο την επικοινωνία του Δήμου και της Κρήτης με το προξενείο και τον ελληνισμό συνολικά. Όλα αυτά μου άφησαν μια ξεκάθαρη εικόνα ότι ο ελληνισμός της Αμερικής παραμένει ένα πολύ ζωντανό κύτταρο της Ελλάδος, ένα κύτταρο το οποίο έχει πάρα πολλά να προσφέρει, αλλά και εμείς έχουμε πάρα πολλά να μάθουμε από αυτό και είναι υποχρέωσή μας να συσφίξουμε ακόμα περισσότερο τις σχέσεις μας με την Ομογένεια της Αμερικής. Ήδη από πέρυσι ο Δήμος Χανίων ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια επαφής με την Ομογένεια και προέβη στην αδελφοποίηση με το Δήμο του Τάρπορ Σπρίνγκς, με τον Έλληνα Δήμαρχο, τον Χρυσόστομο Αλαχούζο. Και βέβαια όλες οι προσπάθειες συνεχίζονται και στηρίζονται στις άριστες και πολύ θερμές διαπροσωπικές σχέσεις που πλέον έχουν αναπτυχθεί μεταξύ του Δήμου Χανίων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκριτικής με τον πρόεδρο τον Ιάκο Βατομπούζουκο και όλα τα μέλη, καθώς επίσης και με τους κατατόπους και τις κατατόπους κοινότητες. Εύχομαι όλη η Ομογένεια, η Κρητική Απανταχού της Γης να συνεχίζουν να είναι και να βρίσκονται κοντά και να μπορούν να σχεδιάζουν για την Κρήτη, συνολικά για την Ομογένεια, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και θα κλείσω με ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την θερμή αυτή υποδοχή.